It's one small step for man, one giant leap for mankind. Τον Ιούλιο του 1969, η ανθρωπότητα έδειξε το καλύτερό της πρόσωπο. Έδειξε τι μπορούμε να καταφέρουμε αν επενδύσουμε στη γνώση. Με την αποστολή Απόλλων 11, έστειλε ανθρώπους να περπατήσουν στη Σελήνη. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, εάν σκεφτούμε ότι είχαν περάσει μόλις 65 χρόνια από την πρώτη πτήση αεροπλάνου. Αυτή η επιτυχία, πέρα από τα πρακτικά ωφέλη που μας απέφερε, όπως η γνώση και η ανάπτυξη πολλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε σήμερα, πάνω απ' όλα μας ενέπνευσε. Όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης που το παρακολούθησαν στην τηλεόραση είδαν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο και ότι μπορούν και εκείνα να πετύχουν πράγματα που κανένας δεν έχει καν φανταστεί. Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε όρια στα όνειρά μας και το πρόγραμμα Απόλλων το απέδειξε αυτό. Συνολικά, 12 άνθρωποι περπάτησαν στο φεγγάρι κατά τη διάρκεια των αποστολών του προγράμματος έως το 1972. Και από τότε, 50 χρόνια μετά, δεν ξαναπήγε ποτέ κανείς. Φυσικά, η εξερεύνηση του διαστήματος δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια. Καταφέραμε πάρα πολλά, απλώς με λιγότερα χρήματα. Πολλοί από τους στόχους μας έγιναν πραγματικότητα. Τώρα φαίνεται πως πλησιάζει η εποχή που θα εμπνευστούμε ξανά. Με το πρόγραμμα Artemis. Το πρόγραμμα Artemis είναι ένα διεθνές διαστημικό πρόγραμμα. Η ονομασία Άρτεμις επιλέχθηκε μιας και η θεά Άρτεμις ήταν η αδελφή του θεού Απόλλωνα στη μυθολογία. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος του είναι η αποστολή της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου ανθρώπου στη Σελήνη. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος του είναι η δημιουργία βάσης στη Σελήνη με μόνιμη και βιώσιμη ανθρώπινη παρουσία. Και ο μακροπρόθεσμος στόχος της αποστολής είναι να θέσει τις βάσεις για εξόρυξη σεληνιακών πόρων και τελικά να καταστήσει επικτές τις αποστολές με πλήρωμα στον πλανήτη Άρη και αλλού στο ηλιακό μας σύστημα. Η NASA και πολλές ιδιωτικές εταιρείες έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Αλλά πολύ σημαντική είναι και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, όπως και διαστημικών υπηρεσιών από άλλες χώρες. Η NASA και οι συνεργάτες της έχουν σχεδιάσει τις αποστολές Artemis 1 έως Artemis 4, ενώ έχουν προταθεί και άλλες μελλοντικές αποστολές. Κάθε επόμενη αποστολή θα αυξάνει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και άλλες αποστολές υποστήριξης. Η αποστολή Artemis 1 σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα φέτος το Μάιο του 2022. Κυριότερος στόχος της είναι να δοκιμαστούν ο πύραυλος SLS, Space Launch System και το διαστημικό σκάφος Orion. Σε αυτή την αποστολή, ο πύραυλος SLS θα εκτοξευτεί από το διαστημικό κέντρο Kennedy προς τα ανατολικά, μεταφέροντας το Orion σε τροχιά και στη συνέχεια το πάνω μέρος του πυράβλου, το ICPS, θα στείλει το Orion προς τη Σελήνη. Εκεί, το σκάφος Orion θα μπει σε μακρινή τροχιά γύρω από τη Σελήνη για 6 περίπου ημέρες, όπου και θα απελευθερώσει 10 μικρούς δορυφόρους για επιστημονική έρευνα. Όταν όλα θα είναι έτοιμα, το Orion θα βγει από την τροχιά της Σελήνης και θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη Γη. Όταν φτάσει, θα μπει στην ατμόσφαιρα και με αλεξίπτωτα θα πέσει στη θάλασσα. Η αποστολή Artemis 2 θα είναι πανδρομένη και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το 2024. Για ακόμα μια φορά, ο πύραυλος SLS θα μεταφέρει το σκάφος Orion σε τροχιά γύρω από τη Γη. Τα 4 μέλη του πληρώματος που θα βρίσκονται μέσα στο Orion θα κάνουν εκτεταμένους ελέγχους όσο θα βρίσκονται σε τροχιά και στη συνέχεια θα οθηθούν προς τη Σελήνη. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος θα πάει μακρύτερα από τη γήινη τροχιά από το 1972 με την αποστολή Απόλλων 17. Εκεί θα κάνουν το γύρο της Σελήνης και θα επιστρέψουν πίσω στη Γη. Μάλιστα, η τροχιά τους θα είναι υπολογισμένη έτσι, ώστε να μην χρειάζεται κάποιο σύστημα προώθησης για την επιστροφή. Όλη η όθηση που θα χρειαστούν για την επιστροφή θα προέλθει από τις βαρυτικές δυνάμεις που θα δεχτούν. Τελικά, το Orion θα ξαναμπεί στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια θα πέσει στη θάλασσα, από όπου θα περισυλλεχτούν οι 4 αστροναύτες με ασφάλεια. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και υποστηρικτικές αποστολές, οι οποίες θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνέχεια του προγράμματος Artemis. Αυτές θα περιλαμβάνουν διάφορα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι αστροναύτες όταν φτάσουν, όπως το Lunar Gateway, ένα διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Το Gateway θα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος επικοινωνίας, επιστημονικό εργαστήριο, μονάδα προσωρινής κατοικίας για τους αστροναύτες, όπως και ως μέρος αποθήκευσης για rovers και άλλα ρομπότ. Η αποστολή Artemis 3 θα είναι εκείνη στην οποία ο άνθρωπος θα ξαναπερπατήσει στη Σελήνη, και συγκεκριμένα στον νότιο πόλο της.
Αυτό προγραμματίζεται για το 2025. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο ένα στάδιο ακόμα. Θα πρέπει οι άνθρωποι να μεταφερθούν από την τροχιά της Σελήνης στην επιφάνειά της. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί ένα σύστημα προσεδάφισης ανθρώπων, HLS. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι ήδη σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, είτε μόνο του, είτε ενωμένο με το Gateway, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Όπως και στις προηγούμενες αποστολές, το Orion θα φτάσει στη Σελήνη, αλλά αυτή τη φορά θα συναντηθεί με το Gateway ή απευθείας με το HLS. Τότε, δύο από τους αστροναύτες θα μεταφερθούν στο HLS, με το οποίο θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, όπου και θα μείνουν για 6,5 ημέρες. Εκεί θα συλλέξουν πάγο νερού, θα κάνουν διάφορες επιστημονικές παρατηρήσεις και άλλες εργασίες. Για την επιστροφή, το HLS θα εκτοξευτεί από τη Σελήνη και θα συναντήσει το Gateway με το Orion ή το Orion μόνο του. Τελικά, και οι 4 αστροναύτες θα επιστρέψουν με το Orion πίσω στη Γη. Η αποστολή Artemis 4 θα είναι μια αποστολή αστροναυτών στο διαστημικό σταθμό Gateway, όπου θα δουλέψουν στην επέκτασή του με επιπλέον τμήματα. Σε αυτήν την αποστολή θα χρησιμοποιηθεί ο πύραυλος SLS Block 1B, ο οποίος θα έχει επιπλέον ισχύ ώστε να μπορεί να μεταφέρει τις επεκτάσεις του Gateway. Αυτό προγραμματίζεται για το 2026. Τέλος, γίνονται προτάσεις και για τις επόμενες αποστολές, Artemis 5 έως 8, αλλά και για περισσότερες στο μέλλον. Αυτές θα είναι αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν τις όλο και αυξανόμενες υποδομές που θα δημιουργούνται στη Σελήνη από τις βοηθητικές αποστολές. Αυτές οι υποδομές θα περιλαμβάνουν κατοικίες, rovers, επιστημονικά όργανα και εξοπλισμό εξόρυξης σπόρων με στόχο να δημιουργηθούν βιώσιμες βάσεις με μόνιμη ανθρώπινη παρουσία. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά σημεία της αποστολής. Ζούμε σε μια εποχή που γράφονται χρυσές επιστημονικές σελίδες στο βιβλίο της ανθρώπινης ιστορίας. Σίγουρα θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά πλέον βλέπουμε ότι όλα όσα ονειρευόμασταν ως επιστημονική φαντασία αρχίζουν να πλησιάζουν. Λοιπόν, ας ονειρευτούμε έναν καλύτερο κόσμο και ας τον κάνουμε πραγματικότητα. Μπορούμε! Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι. Θα με βοηθήσει πολύ. Επίσης, γράψτε μου τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο.